Καλωσορίσουμε στο στούντιο, κυρία Κλέλια Βασιλείου. Εσείς θα πρέπει τώρα να μιλήσετε, γιατί δεν μας είπε κανείς τίποτα και πρέπει να μάθουμε τι είναι σε εξέλιξη. Βρεθήκατε εσείς με κανένα το Σαββατοκύριακο? Προσωπικά εγώ όχι. Η ενημέρωση που έχω είναι ότι η προσπάθεια η οποία υπάρχει τους τελευταίους 2 μήνες, 2,5 εντατικά, αφορά τη διαχρονική θέση της κυβέρνησης ότι θέλει να εξομαλυνθεί όλη αυτή η συζήτηση. Επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά, η εμπλοκή του Προέδρου της Δημοκρατίας αυτόν ακριβώς το στόχον είχε εξ αρχής. Η σύσταση μετά της Διυπουργικής, όλες οι συζητήσεις που έγιναν, οι πολύ ωραίες συναντήσεις, ήταν ακριβώς για την ομαλοποίηση της συζήτησης, για την εκτόνωση της κρίσης, για κάτι το οποίο δεν θέλει κανένας μας να συμβαίνει. Κανένας μας δεν επιθυμεί την απεργία, κανένας μας δεν επιθυμεί... Είμαστε κοντά στην πλήρη εκτόνωση. Σε αυτό δεν μπορώ να σας μεταφέρω κάτι από την άποψη ότι προσωπικά δεν γνωρίζω τις ενεργείες που έχουν γίνει και σε αυτόν είμαι απόλυτα ειλικρινής. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι η θέση της κυβέρνησης παραμένει η υπουργική απόφαση της 4ης του Σεπτέμβρη, η οποία είναι σε ισχύ και υλοποιείται. Υπάρχει στο τραπέζι η συμφωνία, όπως επιτεύχθηκε στις 6 του Σεπτέμβρη. Από εκεί και πέρα, οι όποιες προσπάθειες γίνονται, ευχόμαστε να έχουν θετική κατάληξη προς εξυπηρέτηση των παιδιών μας, γιατί όλη αυτή η συζήτηση νομίζω γίνεται σε όλους μας κατανοητών ότι αφορά τα παιδιά μας. Η θέση της κυβέρνησης, όπως πολύ καλά είπε και ο Υπουργός στις δηλώσεις του, δεν είναι σε καμία περίπτωση να προκαλέσει κόστος στους εκπαιδευτικούς. Ακούσαμε λέξεις όπως αντίμετρα ή τιμωρία, λέει, να τιμωρήσει η κυβέρνηση τους εκπαιδευτικούς που θα απεργήσουν. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν είναι ο στόχος της κυβέρνησης ή άλλος πώς. Ο στόχος της κυβέρνησης ήταν και παραμένει καταρχήν η ομαλοποίηση της συζήτησης. Και όσον αφορά την απεργία η οποία έχει εξαγγελθεί, αφορά μόνον στο πώς η κυβέρνηση, χρησιμοποιώντας τα νομικά εργαλεία που είναι στη διάθεσή της, να διασφαλίσει ότι θα τηρηθεί η νομοθεσία με κύριο γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών. Ωραία. Έγινε κάποια προσυνεννόηση με τον Γενικό Εισαγγελέα πριν τη σημερινή συνάντηση? Υπήρχαν νομικές γνωματεύσεις οι οποίες είχαν δοθεί στο παρελθόν. Το Σύνταγμα, ξέρετε, δεν αλλάζει. Οι νομοθεσίες είναι εκεί. Μπορεί εύκολα κάποιος να τις δει, να τις ανακαλέσει. Η συνάντηση που γίνεται σήμερα με τον Γενικό Εισαγγελέα αφορά μόνο συμβουλευτικά ως προς ακριβώς πρακτικά με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας για τις επόμενες 2 μέρες η κυβέρνηση ακριβώς πώς θα τηρήσει την νομοθεσία. Που προβλέπεις... Αποκοπή μισθών είναι το πρώτο που βγήκε προς τα έξω. Οι νομικές γνωματεύσεις είναι στη διάθεσή μας. Δεν θα ήθελα, όπως πολύ καλά είπατε προηγουμένως, να μπούμε στη διαδικασία πάλι να συζητήσουμε για τα τεχνικά ζητήματα. Όχι, μα δεν έχει νόημα πλέον. Δεν έχει κανέναν απολύτως νόημα. Ας ευχηθούμε ότι ακόμα και αυτήν την ώρα θα επικρατήσουν τα συνενετικά πνεύματα, γιατί πραγματικά η συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 6 του Σεπτέμβρη, και επαναλαμβάνω, ήταν συμφωνία. Πρέπει να αποτελέσει το εντάξει, χαλτήριο. Πλέον, άμα είναι σε εξέλιξη μια προσπάθεια για να τα βρουν, εικάζω ότι και από το Γενικό Εισαγγελέα δεν θα ακουστούν πολύ ενοχλητικά σε εισαγωγικά πράγματα προς τις εκπαιδευτικές οργανώσεις από τη Διυπουργική Επιτροπή. Ενδεχομένως να αναμένουμε τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας, να δούμε και τι θα πούν οι συνδικαλιστές το απόγευμα. Συνεπώς, το μήνυμα της κυβέρνησης ποιο είναι αυτή την ώρα? Το μήνυμα της κυβέρνησης αυτή την ώρα είναι η θέλησή της, όπως το έχει αποδείξει τους τελευταίους 2 μήνες, να εξομαλύνει όλη αυτή τη συζήτηση, να βρει λύσεις. Έχει εμπλουτίσει την υπουργική απόφαση της 4ης Ιουλίου με στοιχεία τα οποία έχουν καταθέσει οι εκπαιδευτικές οργανώσεις. Η συζήτηση που έγινε, κάτι που άκουσα προηγουμένως, είναι ότι αυτή τη στιγμή καταγράφουμε ότι θέλουμε να επιστρέψουμε στην 1η-4η Ιούλη εποχή, όταν έχει μεσολαβήσει ένα εντατικό δίμηνο διαλόγου, στο οποίο δεν, να μου επιτρέψετε να πω, ποτέ δεν είχε διατυπωθεί αυτή η θέση, συγκεκριμένα η άρση της υπουργικής απόφασης. Τώρα μας είπαν κάτι διαφορετικό. Μας λένε ότι να τα βρούμε κάπου στη μέση, οι συνέπειες να έρονται, αλλά να μην εκτίθεται τόσο πολύ η κυβέρνηση.
Παρόλα αυτά, μας τόνισαν ότι όλο το διήμερο ήταν μια προσπάθεια σε εξέλιξη, για εκτόνωση και πρέπει να κάνει και κάθε πλευρά από ένα βήμα. Άμα και εσείς μας λέτε ότι όλα γίνονται σε πολύ κλειστό κύκλο, σημαίνει... Προσωπικά δεν έχω κάποια ενημέρωση. Άρα είναι μια προσπάθεια να δούμε αν θα καταλήξει μέχρι σήμερα. Η μου ευχή είναι να υπάρξει μια ωφέλιμη κατάληξη. Κανένας μας δεν θέλει... Προφανώς, ποιος όλοι είναι κλειστά σχολεία. Την όλοι μας πρέπει να κρατήσουμε πιο χαμηλούς τόνους και να δούμε ακριβώς τις ανάγκες των παιδιών μας αυτήν την ώρα. Θέλουν να μας δουν να συζητούμε για τα μεγάλα θέματα της παιδείας, να μπούμε στον πραγματικό διάλογο που αφορά την καθημερινότητα τους και πώς τα παιδιά μας, και να μου επιτρέψετε να πω, και οι ευσυνείδητοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι παρακολουθούν όλη αυτή τη συζήτηση, θα πρέπει και οι ίδιοι να ξέρουν επακριβώς ποιο είναι το θέμα της συζήτησης. Ένας από τους στόχους όλου αυτού του ζητήματος είναι και το σχέδιο αναξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου. Αυτά προφανώς θα ανοίξουν μόλις εκτονωθεί όλη αυτή η κατάσταση. Είναι ο μόνος τρόπος. Όταν υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο αναξιολόγησης, το οποίο για 40 χρόνια έχουμε στο τραπέζι και συζητούμε. Mm-hmm. 40 χρόνια συζητούμε το ίδιο θέμα. Πρέπει κάποια στιγμή να εφαρμοστεί το σχέδιο αναξιολόγησης για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί, οι ίδιοι, οι πολύ καλοί εκπαιδευτικοί που έχουμε, πώς λέμε, να ξεχωρίζει η ήρα από το σιτάρι. Να μπορούμε πραγματικά να έχουμε. Θα προσπαθήσουμε σήμερα να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση που μας λέτε, την ουσία της εκπαίδευσης. Φιλοξενούμε σε πολύ λίγο τον πρώην Υπουργό Παιδείας, τον κ. Ανδρέα Δημητρίου, και έχουμε κάνει ρεπορτάζ για το εκπαιδευτικό σύστημα στη Φιλανδία, που θεωρείται ένα από τα καλύτερα στον κόσμο. Να δούμε τις διαφορές για τους μαθητές μας, τους εκπαιδευτικούς. Είναι πολύ χρήσιμη και ωφέλιμη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.